Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, μίλησε για όλους και για όλα, δίνοντας τέλος στις φήμες για το παρασκήνιο με την υποψηφιότητά του. Αναφέρθηκε στο πώς νιώθει από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην το συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Τι είναι αυτό που σας έχει ενοχλήσει και στεναχωρήσει? Η προσβολή η οποία έγινε στο πρόσωπό μου και με το να γίνει στο πρόσωπό μου έγινε και σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι δίπλα και με στηρίζουν. Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης υπογράμμισε ότι προσπαθούσε για πολύ καιρό να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που έγινε εφικτό στις διακοπές του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Αύγουστο στα Χανιά. Σε εκείνο το ραντεβού μου ανακοίνωσε ο πρόεδρος ότι θέλει να κάνει ανανέωση και στα πλαίσια της ανανέωσης και εγώ δεν έχω θέση στο ψηφοδέλτιο. Προφανώς κομψά το είπα, αλλά αυτό ήταν. Σας αντιπρότεινε σε περίπτωση νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές να σας τοποθετήσει σε κάποια θέση είτε στο κόμμα είτε σε κάποιο δημόσιο οργανισμό? Όποια δέκο θέλω ή όποια ανεξάρτητη αρχή θέλω. Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια. Λοιπόν, στη σημερινή Ελλάδα εξάλλου κανείς δεν μπορεί να κάνει πια ρουσφέτια.